Γι' αυτό είμαστε και όρθιοι, γι' αυτό και κρατάμε και γι' αυτό βλέπετε αυτά τα αποτελέσματα. Πρωτίστως είναι θέμα βούλησης. Είναι θέμα θέλησης και αυτό φαίνεται από τις καθημερινές μας εργασίες αλλά και από τις ασκήσεις που γίνανε. Και θα φροντίσουμε να γίνουν και άλλες για να δώσουμε το μήνυμα που πρέπει. Είναι απαραίτητο να έχεις τη βούληση και τη θέληση να κρατήσεις για να μπορέσεις να κρατήσεις. Ειδικά σήμερα που η κατάσταση οικονομική δεν μας επιτρέπει να έχουμε αυτά που είχαμε στο παρελθόν. Και από τη στιγμή που βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα είναι, εγώ θα σας έλεγα, εφάμιλο με αυτά που είχαμε στο παρελθόν, νομίζω ότι η βούληση είναι δεδομένη και είναι καταφανής ότι υπάρχει. Κοιτάξτε, η σχολή έχει αναβαθμιστεί, το ξέρετε, έχει γίνει 3 χρόνια. Εκτός από βέβαια αυτή την ακαδημαϊκή της αναβάθμιση, εγώ αυτό που πρωτίστως επιθυμώ και θέλω και έχω δώσει οδηγίες είναι να ξαναγυρίσουμε λίγο στις παραδοσιακές αρχές και αξίες που πρέπει να κοσμούν έναν Έλληνα στρατιώτη. Αυτές δηλαδή της λεβεντιάς, της αξιοσύνης, της ειλικρίνειας, να αναλαμβάνει τις ευθύνες του, να είναι ευθύς, να είναι κυρίως συνάδελφος. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε και αυτό, γιατί μην εστιάζουμε μόνο στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της σχολής. Θα πρέπει να είμαστε πάντα προσιλωμένοι στις κλασικές αρχές και αξίες, γιατί πάνω σε αυτές κρατάμε ένα στράτευμα και θα δομήσουμε κάτι καλό για το μέλλον. Πρώτα μαχητές και μετά. Σαφώς. Πρώτα χαρακτήρες, μαχητές και μετά οτιδήποτε άλλο.